Κώστας Μιχάλης, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΗ. Σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη και επικοινωνική κινητοποίηση. Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝΗ ζητήσαμε και έγινε δεκτό και συναντήσαμε τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Καράγλου, αλλά στη συνάντηση όμως παρευρίσκετο και τοποθετήθηκε και πήρε θέση και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης. Μάλιστα, ξεκινήσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη και του θέσαμε ζητήματα που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και τα αντιδραστήρια, όπως επίσης και τους μοριακούς αναλυτές για εξετάσεις κορονοϊού στα νοσοκομεία. Εξηγήσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στα νοσοκομεία από γάντια. Μας είπε ότι υπάρχει μονοπόλιο στην Κίνα και παρότι η χώρα προσπαθεί να προμηθευτεί, δεν τα καταφέρνει. Επίσης, ακόμη οι μάσκες είναι σε υψηλή τιμή, παρότι μας ενημέρωσε και ο ίδιος ότι υπάρχουν εργοστάσια εδώ στη χώρα τα οποία παρασκευάζουν μάσκες. Και εμείς οι υγειονομικοί παίρνουμε μία απλή χειρουργική μάσκα από πάρο, που αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί η μάσκα αυτή δεν αντέχει πάνω από 2 ώρες. Είπαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης επίσης ότι δεν υπάρχουν αντιδραστήρια στα νοσοκομεία και επίσης τα νοσοκομεία, ακόμη και αναφοράς όπως το Παπα-Νικολάου εδώ, δεν έχουν μοριακούς αναλυτές. Είναι 40 με 50.000 το κόστος, τα αντιδραστήρια κάνουν 10 με 15 ευρώ. Τώρα που θα ξεκινήσουν οι ιώσεις, θα έρχονται στα νοσοκομεία περιστατικά με απλές ιώσεις και θα θεωρούνται ύποπτα κρούσματα. Εάν τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 2 με 4 μέρες, πραγματικά στα νοσοκομεία θα γίνει της κολάσεως. Είπαμε λοιπόν ότι άμεσα θα πρέπει τα νοσοκομεία να προμηθευτούν μοριακούς αναλυτές αλλά και αντιδραστήρια. Παράδειγμα, το νοσοκομείο της Καβάλας έχει μοριακό αναλυτή που εκδίδει αποτελέσματα σε 40 λεπτά. Τέτοιους μοριακούς αναλυτές χρειάζονται όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ζητήσαμε την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, ζητήσαμε τον ενιαίο κλάδο νοσηλευτικού προσωπικού, περισσότερη χρηματοδότηση και στελέχωση στα νοσοκομεία, παράταση των συμβάσεων των εκτάκτων. 10.000 έκτακτοι υπάλληλοι λήγουν οι συμβάσεις τον Μάρτιο του 2021. Εάν αυτοί φύγουν από τα νοσοκομεία θα κλείσουν, θα βάλουν λουκέτο. Ζητήσαμε παράταση μέχρι τέλος του 2022 και μετά να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση σε όλους τους συμβασιούχους στην κατεύθυνση μονιμοποίησής τους. Μας είπαν λοιπόν και οι δύο υπουργοί ότι είναι θετικοί στα αιτήματα που τους θέσαμε, αλλά όμως δεν έχουν αρμοδιότητα, θα τα θέσουν στην κυβέρνηση και στον υπουργό και θα πάρουμε απαντήσεις αρμοδίως. Ουσιαστικά δηλαδή το μόνο που θα κάνουν είναι να μεταφέρουν τα αιτήματα και τη συμπάθειά τους που μας μετέφεραν. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δέσμευση για να επιβληθούν τα ζητήματα που θέσαμε.